Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 199, σελίδα 199, είναι από το Δευτερονόμιο, κάπα σίγμα ταφ κεφάλαιο, 26 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδα 199, 26 κεφάλαιο, κάπα σίγμα ταφ και 16 εδάφιο. Σήμερον προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου να εκτελεί τα διατάγματα ταύτα και τα κρίσεις, δια τούτο θέλεις φυλάτη και θέλεις εκτελεί αυτά εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Έκλεξα στον Κύριον σήμερον να είναι Θεός σου και να περιπατήσεις στα σοδούς αυτού και να φυλάτεις τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού και τα κρίσεις αυτού και να υπακούεις εις την φωνή αυτού. Και ο Κύριος είπε σήμερον, να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός καθώς ελάλησε προσέ, και να φυλάτεις πάσας τα εντολάς αυτού, και να σε καταστήσει υψηλών, υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμεν, και εις κάφημα, και εις όνομα, και εις δόξαν, και να είσαι λαός Άγιος, εις Κύριον των Θεών σου, καθώς ελάλησε. Και να πάμε και στη σελίδα 200. Επόμενη σελίδα να διαβάσουμε από το ΚΙΤ κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. 28 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Και αν υπακούεις επιμελώς εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου δια να προσέχεις να κάμνεις πάσα στα συντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις σήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης. Και θέλω σε ελθεί επί σε, ευλογία αυτέ, και θέλω σε βρει αν υπακούσεις στην φωνή Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλεις είστε εν την πόλη και ευλογημένος θέλεις είστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου και αγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και ευλογημένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Τους εχθρούς σου, τους επινισθεμένους επί σε, ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώσει εμπροσθέν σου. Από μια σοδού θέλουν συνεξέλθει επί σε και από επτά οδών θέλουν συφύγει από του προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογία εις τα σαποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στην χείραν σου και θέλει σε ευλογήσει επί την γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει σε. Και Κύριος, ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατείς εις τα σοδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουν συνειδεί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε και θέλουν σε τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει αγαθά και εις καρπών της κοιλίας σου και στον καρπών των κτηνών σου εις τα γεννήματα της γης σου, επί της γης την οποίαν όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σου να δώσει σε. Ο Κύριος θέλει ανοίξει σε των αγαθών θησαυρών αυτού των ουρανών, για να δίδει βροχήν εις την γη σου κατά των καιρών αυτής και να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις εγκαταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και οχή ουράν, και θέλεις είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τα εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερον να φυλάτεις και να εκτελείς και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον δεξιά ή αριστερά για να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών για να λατρεύσεις αυτούς. Αλλά εάν δεν υπακούσεις στη φωνή Κυρίου του Θεού σου για να προσέχεις, να εκτελείς πάσα στα εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον, πάσε, εκατάρε, αυτε θέλουν συνελθεί επί σε, και θέλουν είσαι ευρύ, καταραμένος θέλεις είστε εν την πόλη και κατηραμένος θέλεις είστε εν το αγρό, κατηραμένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου, κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, εαγγέλε το βοόν σου και τα πίμνια των προβάτων σου
Καταραμένος θέλεις είστε όταν σέρχεσαι, καταραμένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Αμήν. Λόγος Θεού προφετικός, θεόπνευστος, αψευδής, μία συγκεκριμένη μέρα προς το λαό του Θεού, στο λαό Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Λίγες ώρες, λίγες μέρες πριν ο Θεός πραγματοποιήσει την υπόσχεση που είχε δώσει πριν 450 χρόνια περίπου στον Αβραάμ, ότι θα οδηγήσει το λαό του ο Θεός στη γη της επαγγελίας, στη γη τυρέουσα γάλα και μέλι. Περίπου το 1900 π.Χ. ο Θεός είχε επισκεφθεί τον Αβραάμ και του είπε πριν ακόμη γεννηθεί ο Ισαάκ, «Έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει σε γη, όχι η δική τους, και θα δουλώσουν αυτούς και θα καταθλίψουν αυτούς 400 χρόνια. Το έθνος όμως στο οποίο θέλουν σου δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνη. Μετά τα αυτά θέλουν συνεξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Σύ δε θέλεις απέλθει προς πατέρα σου εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γύρα τι καλό, εν δε τη τετάρτη γενεά θέλεις επιστρέψει εδώ, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων». Ο Θεός λοιπόν είχε υποσχεθεί ότι όταν θα γίνει πλήρης η αμαρτία των Αμοναίων, ο Θεός το λαό του, τον οποίον θα οδηγούσε στην Αίγυπτο, θα τον επέστρεφε για να κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας, τη γη τυρέουσα γάλα και μέλι. Και ήρθε ο καιρός που ο Θεός είχε προσδιορίσει. Και ήρθε η ημέρα που ο Θεός θα κάνει μία συνθήκη με το λαό Ισραήλ, λίγο πριν εισέλθουν να κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο και έχουν περάσει 450 χρόνια από τότε που ο Θεός έδωσε αυτή την υπόσχεση ότι ο λαός Ισραήλ θα εισέλθει και θα κληρονομήσει τη γη της επαγγελίας. Τα χρόνια περνάνε, πολλά είναι, αλλά περνάνε μέχρι που φτάνει η κρίσιμη ημέρα. Και πάντοτε στη ζωή μας υπάρχουν κρίσιμες ημέρες. Ημέρες που ο Θεός θέλει κάτι από μας, αλλά και υπόσχεται πολλά σε μας. Στο λαό Ισραήλ λοιπόν υποσχέθηκε στο 16 εδάφιο, «Σήμερα σας διατάζω να εκτελείτε το λόγο μου». Λίγες ώρες πριν εισέλθετε, «Σήμερα σας διατάζω να εκτελείτε το λόγο μου, της κρίσης μου, να φυλάτετε αυτό, αλλά με όλη σας την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη». Στο 17 εδάφιο, «Σήμερα αποσπάσατε εσείς από τον Κύριο μία υπόσχεση ότι θα είναι ο Κύριος που σας μιλάει, που σας οδήγησε μέχρι τώρα και που θα σας φέρει μέσα στη γη της επαγγελίας. Αποσπάσατε μία υπόσχεση ότι αυτός ο Κύριος θα είναι ο Θεός σας, με έναν όρον να βαδίζετε πάντοτε στο δρόμο του». Στο 18 εδάφιο, «Αλλά ο Κύριος απέσπασε και από σας μία υπόσχεση ότι θα είστε ένας λαός, ένα εκλεκτός, άγιος, μοναδικός λαός, ο οποίος θα στηρίζεται μόνο στον Κύριο, που θα είναι ο Θεός του. Θα στηρίζεται μόνο στο Λόγο του και θα είναι εκτελεστής του Λόγου του. Και θα στηρίζεται μόνο στις υποσχέσεις του, που θα είναι
αληθινές. Και τελειώνει στο 19 εδάφιο με υποσχέσεις μεγάλες. Εγώ θα σε καταστήσω υψηλών υπεράνω πάντων των εθνών τα οποία έκαμα. Και αυτό μας θυμίζει λίγο τον προφητικό λόγο του Ισαΐα που λέει «Εν τεσσεσχάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών». Εγώ λοιπόν είπε τότε ο Θεός στο λαό Ισραήλ «Θα σας υψώσω υπεράνω πάντων των εθνών, θα είστε το καύχημά μου, θα φέρετε το όνομά μου και θα αποκαλύπτεται η δόξα μου, εάν όμως μείνετε πιστοί στις υποσχέσεις σας, να είστε λαός Άγιος, ένας εκλεκτός». Και αφού έκαμε αυτή τη συνθήκη της ιδιαίτερης εκλογής και ευλογίας ο Θεός με το λαό Ισραήλ, αμέσως μετά έρχεται να του εξηγήσει σε λεπτομέρειες τις προϋποθέσεις της ευλογίας στη ζωή του. «Εάν επιμελώς υπακούεις πάντοτε στη φωνή του Κυρίου σου για να προσέχεις να κάνεις πάσα στα εντολάς αυτού», άρα το απαραίτητο στην εξήγηση των λεπτομεριών είναι να εξητάς τη φωνή του Κυρίου, να ακούς τη φωνή του Κυρίου με επιμέλεια και με σκοπό να είσαι εκτελεστής του λόγου και όχι επιλύσμων ακροατής. Τότε όλες οι ευλογίες θα έρθουν απάνω σου και στην εισοδό σου και στην εξοδό σου και στον καρπό σου και στην σκάφη σου και στο καλάθι σου και με τους εχθρούς σου, θα είμαι εγώ μαζί σου. Εάν με επιμέλεια ακούς τη φωνή του Κυρίου, υπακούς αυτήν και η πρόθεσή σου είναι να είσαι εκτελεστής του λόγου και όχι επιλύσμων ακροατής. Εάν όμως δεν υπακούς, ακούς τη φωνή του Κυρίου, αλλά δεν υπακούς, τότε οι κατάρες που περιγράφει ο Λόγος του Θεού θα έρθουν όλες επάνω σου. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγαθός, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, αλλά ο Θεός είναι και πυρκαταναλύσκων. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Όμως το εάν εσύ υπακούς ή το εάν εσύ δεν υπακούς στην πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετικό. Όσοι από σας υπακούσετε και υπακούετε, όλες οι ευλογίες θα έρθουν επάνω σας. Όσοι από σας δεν υπακούετε, τότε όλες οι κατάρες θα έρθουν επάνω σας. Όλοι άκουσαν το Λόγο του Θεού με προσοχή, όλοι έκαναν συνθήκη με το Θεό, όλοι πίστεψαν στα λόγια του, αλλά ανάμεσά τους στη συνέχεια βρέθηκαν πολλοί επιθυμητές, πολλοί ειδωλολάτρες, πολλοί πόρνοι και μοιχοί, πολλοί πειράζονται στον Θεό, πολλοί γογγιστές, πολλοί παραβάτες του Λόγου του Θεού. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, ο διαχωρισμός υφίσταται. Ένας διαχωρισμός που είναι προσδιορισμένος, προφητευμένος και καταγεγραμμένος μέσα στο Λόγο του Θεού. Οι υποσχέσεις υπάρχουν. Απαρχής μάλιστα. Και μάλιστα με θόρκου. Ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του και δεν υπήρχε τίποτα άλλο μεγαλύτερο να ορκιστεί σε αυτόν. Έτσι ώστε έδωσε μια βεβαίωση
στους ανθρώπους με δύο αμετάθετα, την επαγγελία, την υπόσχεση δηλαδή και τον όρκο, ώστε οι ελπίζοντες εις τον Θεόν να γνωρίζουν όχι μόνο τον Θεό και το έργο Του, αλλά ιδιαιτέρως το παρόν και το μέλλον τους. Όσοι υπακούετε, όλες οι ευλογίες θα είναι πάνω σας. Όσοι δεν υπακούετε, όλες οι κατάρες θα έρθουν πάνω σας. Ένας απόλυτος μεν στην Παλαιά Διαθήκη διαχωρισμός, στην Καινή Διαθήκη ένας διαχωρισμός που είναι ευδιάκριτος. Ο Θεός δεν είναι προσυπολήπτης, είναι δίκαιος. Η υποσχέση Του είναι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Αλλά όχι σε όλους. Σήμερα το μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ο διαχωρισμός της εκλογής, όχι του Θεού, των ανθρώπων. Ποια οδό θα εκλέξεις να περπατάς. Και μάλιστα με πόση επιμέλεια, με πόση προσοχή και εν τέλει με πόση ειλικρίνεια. Γιατί τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Αλλά δεν εξαρτάται η ζωή μας από τους ανθρώπους. Το Θεό δεν μπορούμε να τον κοροϊδεύουμε. Αλλά η ζωή μας εξαρτάται από το Θεό. Ένας μεγάλος διαχωρισμός. Έλθετε οι αυλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη γη την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου από τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα εστάθεις πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Και απ' την άλλη, υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένον για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Δύο διαφορετικές πορείες και μάλιστα μέσα στην Εκκλησία. Δύο θα είναι σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται αλλά ο άλλος αφήνεται. Και το λέμε πολύ εύκολα, αλλά όμως καλό είναι να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο σήμερα. Το χωρισμό της ευλογίας. Δύο θα είναι στον αγρό άντρες. Ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται. Και δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Χωρισμός. Δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, λέει ο Χριστός, αλλά μάχαιρα. Να χωρίσω πατέρα από παιδιά, άντρα από γυναίκα, πεθερά από νύφη, αδελφό από αδελφό. Ο διαχωρισμός της ευλογίας και της κατάρας που ο Θεός δεν θέλει να τον κάνει, οι υποσχέσεις Του είναι μόνο προς ευλογία. Αλλά επειδή είναι πιστός το λόγο Του να αρνηθεί τον εαυτό Του, δεν δύναται. Γι' αυτό και μέσα από το λόγο Του μας αποκαλύπτει το θέλημά Του, το έργο Του, τις ενέργειές Του και τη ζωή μας. Γιατί αυτόν τον ευλογεί ο Θεός πολύ και τον καρπό Του τον ευλογεί πολύ και τη ζωή Του και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη όπως αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογών ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά είναι αληθινός.
να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Γι' αυτό μας προσκαλεί στο φόβο του Θεού. Μας προσκαλεί στην αγάπη Του, στο ελεός Του, αλλά ταυτόχρονα μας προσκαλεί και στη δικαιοσύνη Του. Είναι δίκαιος, απολύτως. Η δικαιοσύνη Του είναι πλήρης, τέλεια. Και καλόν θα είναι αυτή η δικαιοσύνη να μην την αντιληφθούμε, αυτήν τη δικαιοσύνη να μην την αντιληφθούμε την ημέρα της αρπαγής, αλλά να την αντιληφθούμε σήμερα. Σήμερα που είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα που είναι η μέρα σωτηρίας, σήμερα που ακούγονται τα βήματα του Χριστού και πλησιάζουν έντονα, σήμερα που μας μιλάει ο Θεός, σήμερα που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, σήμερα που μπορούμε, γιατί θα έρθει καιρός που δεν θα μπορούμε. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα να σκεφτούμε, σήμερα να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας και να παρατηρήσουμε. Είμαστε σε αυτούς, όχι με φαντασία, όχι με γνώμη, όχι με άποψη, αλλά με αλήθεια. Είμαστε σε αυτούς που ευαρεστείται ο Θεός. Είμαστε στους φυλάτοντες τις εντολές του Κυρίου και πράττοντες τα αρεστά ενώπιον Του. Να μην κοιτάξουμε ένας τον άλλον, γιατί δεν θα καταλάβουμε, δεν θα διακρίνουμε, δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε ευάρεστοι στο Θεό, αλλά να κοιτάξουμε όλοι μέσα μας. Καθένας μέσα του, καθένας τον εαυτό του. Είμαι ευχαριστημένος από το έργο του Θεού στη ζωή μου. Επαναλαμβάνω. Είμαι ικανοποιημένος από αυτό που ο Χριστός έχει κάνει και κάνει στη ζωή μου. Μήπως πρέπει να ξανακοιτάξω το περπάτημά μου, την καρδιά μου, τις σκέψεις μου, τη ζωή μου, για να ζητήσω από το Θεό περισσότερη χάρη, περισσότερο έλεος, μεγαλύτερη ευλογία, να ζητήσω από το Θεό με αλήθεια τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού, γνωρίζοντας ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει, γιατί είναι αληθινός. Ας σκεφτούμε, αδελφοί, και ας προσευχηθούμε στη συνέχεια. Ιδιαίτερα σήμερα που θα σταθούμε μπροστά στο τέλος, στη τράπεζα του Κυρίου, να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε και από το Θεό να μας μιλήσει και να μας φανερώσει τι θέλει από μας να διορθώσουμε, γιατί πρέπει να διορθώσουμε. Άλλος αυτό, άλλος εκείνο. Πρέπει να διορθώσουμε. Πρέπει να διορθώσουμε για τον εαυτό μας. Πρέπει να διορθώσουμε για την οικογένειά μας. Πρέπει να διορθώσουμε για τα λόγια μας. Πρέπει να διορθώσουμε για τα έργα μας, για τις σκέψεις μας. Θέλουμε να ζούμε από εδώ και στο εξής, καθώς πλησιάζει η μέρα που θα εισέλθουμε στη γη της επαγγελίας. Θέλουμε να ζούμε σε ένα θεϊκό περιβάλλον, όμως ευάρεστο εις το Θεό. Θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός, αλλά ευαρεστούντες στο Θεό. Θέλουμε εκείνη την ημέρα να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων. Όχι ως διαπυρός, αλλά όχι και με έναν ελάχιστο μισθό.
πλουσίος και είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε. Σε λίγο δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Και η ευκαιρία δεν είναι να κάνω εγώ το καλό, να πηγαίνω εγώ μόνος μου, αλλά εισερχόμενος στο ταμείο να ακούω με προσοχή τη φωνή του Κυρίου και με επιμέλεια να υπακούω σε αυτήν. Αμήν.